Το τελευταίο διάστημα η εκπαιδευτική κοινότητα είναι συγκλονισμένη από το θάνατο του μαθητή μας στις Σέρες. Είμαστε όμως ως εκπαιδευτικοί και αποφασισμένοι να ξανακάνουμε τις σχολικές μονάδες, σχολεία χώρους χαράς, δημιουργίας, μάθησης και παιχνιδιού. Μας λένε σε όλους τους τόνους, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η ευθύνη δεν είναι της κυβέρνησης, άρα πλέον τα σχολεία περάσανε στους Δήμους. Εμείς όμως ξέρουμε, μας λένε ακόμη, ότι ήταν η κακιά η ώρα, ότι ήταν η κακιά στιγμή, ότι ήταν το στιγμίο ανθρώπινο λάθος. Όμως το ξέρουμε πολύ καλά, ότι οι διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων είναι τεράστιες. Είναι αυτές που ξυλώσανε το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης αλλά και των δομών της εκπαίδευσης. Είναι η αναλγησία όλων των κυβερνήσεων που περάσανε. Απαξιώσανε τις σχολικές υποδομές, φέρανε την υποστελέχωση, την ανυπαρξία κρατικών δομών, ελέγχου και επιτήρησης. Όλα αυτά έχουν φέρει ως αποτέλεσμα ακόμη και νεκρό μαθητή μας, αλλά και κατά καιρούς τραυματισμένους μαθητές μας. Θέλουμε να δείξουμε ότι το τελευταίο διάστημα και να αναδείξουμε και εδώ από τη σύσκεψή μας σήμερα και ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στον σύλλογο που εκπροσωπώ στην Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα στο Μενίδη, ότι αυτά τα γεγονότα δεν είναι ούτε πρόσφατα αλλά ούτε και μεμονωμένα. Στο Ολυμπιακό χωριό, στο 26ο και στο 21ο Δημοτικό Σχολείο, πέσαν δύο φορές σοφάδες. Μία φορά πέσα μέσα στις αίθουσες απόγευμα, ευτυχώς οι μαθητές μας δεν ήταν στις τάξεις. Τη δεύτερη φορά πέσανε στους διαδρόμους, λειτουργούσε το ολοήμερο, ξανά δεν ήταν οι μαθητές μας. Θέλουμε να θυμίσουμε ότι στο 20ο Δημοτικό Αχαρνών έπεσε το κλιμακοστάσιο. Όταν κάναμε γουέμπεξ και ευτυχώς δηλαδή δεν υπήρχαν μαθητές στις σχολικές τάξεις και στη σχολική μονάδα. Όπως και τώρα τελευταία στο Δημοτικό Σχολείο Βαρνάβα, λόγω της ενέργειας της να αναβαθμίσουν την ενέργεια, αλλάξαν το λέβητα, γινόταν εργασίες εν ώρα μαθημάτων και αφήσαν και τα παιδιά βέβαια πολλές ημέρες χωρίς θέρμανση και τώρα δήθεν περάσανε το καινούργιο λέβητα ξανά με πετρέλαιο. Άρα, εμείς ο Σύλλογος Σωκράτης πήραμε πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας και στο Δήμο Αχαρνών. Όμως, τα μπουκωμένα κανάλια, συνάδελφοι, δεν έχουν δείξει τίποτα από όλα αυτά όταν πραγματικά αγωνιζόμαστε για τη μόρφωση και για ασφαλή κτίρια. Μας έχουν δείξει όμως τώρα τελευταία πόσο κομψή είναι η κυρία Μαρέβα και πολύ περισσότερο ήρθε και στην περιοχή μας και ξέρει και μοτοκρός. Όλα αυτά όμως, συνάδελφοι, οι υποχρηματοδότησεις των σχολικών μονάδων έχουν χρήματα για τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουν χρήματα για να δίνουν στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και το τελευταίο διάστημα μάλιστα να τους ζητάνε εθελοντικά να φορολογηθούν. Έχουν χρήματα για τους κλινικάρχες εν μέσω πανδημίας, δεν έχουν όμως για την παιδεία και για την υγεία. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, στον χώρο της εκπαίδευσης δίνουμε σκληρή μάχη. Σκληρή μάχη ενάντια στην κατηγοροποίηση των σχολικών μονάδων, ενάντια στην κατηγοροποίηση και των εκπαιδευτικών. Το τελευταίο διάστημα όλες οι κυβερνήσεις φέρουν το αφήγημα της αυτονομίας της σχολικής μονάδας. Θέλουμε όμως, και το ξέρουμε εμείς πολύ καλά οι εκπαιδευτικοί, να το ξέρουν και οι γονείς, οι μαθητές των παιδιών μας, ότι η αυτονομία σχολικής μονάδας σημαίνει βαθιά το χέρι στην τσέπη για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, να μπάσουν τους χορηγούς, να ψάχνει ο Σύλλογος Διδασκόντων να γίνουμε team manager για να βρίσκουμε χορηγούς, γιατί αυτοί δεν περισσεύει τίποτα, τα δίνουν στο μεγάλο κεφάλαιο. Απέναντι σε όλα αυτά, δίνουμε σκληρή μάχη. Όπως και για τα περισσιακά συμβούλια, τις ηλεκτρονικές εκλογές που θέλουν να βάλουν στα χέρια μας τα σωματεία. Και πραγματικά δώσαμε μια απάντηση με 85% αποχή στην Αττική απέναντι στις ηλεκτρονικές εκλογές. Θα απεργήσουμε στις 15 Νοέμβρη και θα συμμετέχουμε και στο συλλαλητήριο 15 Δεκέμβρη. Και στο συλλαλητήριο 17 μαζί με τα σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Θα απεργήσουμε για τους αναπληρωτές που κοιμούνται στις σκηνές. Γιατί 10 χρόνια με τις βαλίτσες φέρνουν όλη την Ελλάδα, αλλά όμως δεν διορίζονται και, χάνονται χιλιάδες θέσεις και χάνονται χιλιάδες ώρες μαθησιακές. Θα απεργήσουμε για τον αδιόριστο που παίρνει 737 εισαγωγικό μισθό. Θα απεργήσουμε για όλους τους εκπαιδευτικούς. Και τέλος, επειδή τελείωσε ο χρόνος από ό,τι μου λέει το Προεδρείο, φέρνουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Πριν
λίγες ημέρες τελείωσε το συνέδριο της ΑΔΔ. Για 13η χρονιά, οι δυνάμεις της ΔΑΣ, οι ταξικές δυνάμεις που ανήκουν στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, έχουν αύξηση σε ψήφους και σε ποσοστά. Είμαστε δεύτερη δύναμη. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Δίνουμε τη μάχη καθημερινά. Θα βουλιάξει η Αθήνα στις 17 και στις 15 εκπαιδευτική έχουμε απεργία. Ευχαριστώ πολύ.